Και επειδή σε αυτή την εκπομπή έχουμε μάθει να αλλάζουμε γρήγορα, με πολύ γρήγορο ρυθμό κλίμα, να πηγαίνουμε από τα δυσάρεστα στα ευχάριστα, να πάμε στα ευχάριστα, να πάμε να συνδεθούμε με το κέντρο του Ηρακλείου, εκεί που θα συναντήσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι η ψυχή των παιδικών χωριών ΣΟΣ στην Κρήτη, μας καλούν στο χριστουγεννιάτικο παζάρι τους, μας καλούν και να γνωριστούν έτσι όλοι οι εθελοντές των παιδικών χωριών ΣΟΣ με όλους και όλες εμάς, αλλά και να καταφέρουμε έτσι να βάλουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι, όπως σας έλεγα νωρίτερα, μέσα από τις δημιουργίες τις οποίες έχουν φτιάξει, και είναι πολύ πολύ όμορφα δωράκια για να τα δώσουμε αυτές τις ημέρες. Απευθεία σύνδεση λοιπόν με το κέντρο του Ηρακλείου. Παίρνουμε εικόνα, βλέπουμε ήδη τον κύριο Πέτρο Παπαδάκη, είναι ο Διευθυντής Δομών Παιδικού Χωριού ΣΟΣ Κρήτης. Καλησπέρα σας, και αν δεν κάνω λάθος μαζί σας είναι και η κυρία Ρένα Εράκη. Καλησπέρα. Ακριβώς, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας, χρόνια πολλά και ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια χρονιά, για τη στήριξη και την παρουσία σας κοντά μας. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στο εορταστικό κλίμα το οποίο μας μεταφέρετε. Βλέπουμε έτσι και πίσω και τον ωραίο διάκουσμα, είναι εορταστικό το κλίμα στο Ηράκλειο. Εσείς βρίσκεστε, κύριε Παπαδάκη, ακριβώς μπροστά από το περίπτερο, έτσι το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, το χριστουγεννιάτικο περίπτερό σας, το χριστουγεννιάτικο παζάρι σας, έτσι. Ακριβώς, ναι. Είμαστε στο τέλος 1866 και της δικαιοσύνης. Είναι το χριστουγεννιάτικο παζάρι μας. Είναι η προσπάθεια όλων μας και να επικοινωνήσουμε το έργο των παιδικών χωριών με τους φίλους που έχουν ανάγκη και που μπορούν να υποστηριχτούν από τα προγράμματά μας, αλλά και να ζητήσουμε ξανά τη βοήθεια των συμπατριωτών μας, των συμπολιτών μας, των Ηρακλειωτών, για τη στήριξη των προγραμμάτων των παιδικών χωριών ΣΟΣ, γιατί, να θυμίσω για άλλη μια χρονιά, η αποκλειστικά και μόνη στήριξη, οικονομική στήριξη των προγραμμάτων μας είναι μέσω των δωρεών. Είμαστε λοιπόν εδώ μπροστά στο σπιτάκι μας, μπροστά στο χώρο που οι εθελόντριές μας έχουν κάνει φοβερά όμορφες δημιουργίες, να ζητήσουμε από τον κόσμο να είναι κοντά μας, να στηρίξει το έργο μας και πραγματικά να μιλήσουμε για τον τρόπο που μπορούμε να βοηθήσουμε το συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη. Ναι, εμείς βλέπουμε, να σας πω, με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου του Στέλιου του Χανιωτάκη, κάποιες από τις δημιουργίες λοιπόν οι οποίες είναι στο περίπτερό σας, καλόγουστες δημιουργίες, ωραίες δημιουργίες για όμορφα δώρα, γεμάτα μηνύματα για τη νέα χρονιά που έρχεται. Και να πούμε βέβαια ότι έτσι βλέποντας και στο σημείο στο οποίο είστε και εσείς μας περιγράψατε που είστε στο κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου, στο σταυρό της πόλης όπως λέμε. Ακριβώς, ναι. Φαντάζομαι, κύριε Παπαδάκη, υπάρχει ήδη ανταπόκριση από τον κόσμο, υπάρχει κόσμος ο οποίος έρχεται. Προφανώς και υπάρχει ανταπόκριση, προφανώς και υπάρχει ανταπόκριση. Κάθε χρόνο οι φίλοι μας, οι συμπατριώτες μας, οι Ηρακλειώτες είναι κοντά μας. Και ξαναλέω, έτσι και λίγο πιο δυνατά για να ακουστεί, η αποκλειστική στήριξη των χωριών στηρίζεται, γίνεται μέσω των δωρεών των φίλων μας. Για να υπάρχουν λοιπόν τα παιδικά χωριά, σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια οι φίλοι μας είναι κοντά μας και μας στηρίζουν. Και ήδη οι φίλοι σημαντικό. Είναι και σήμερα κοντά μας. Είναι σημαντικό, κύριε Παπαδάκη, αυτό που λέτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι στήριξη δεν έχετε, τουλάχιστον από πλευράς εννοώ πολιτείας, τουλάχιστον όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Αν έχετε κάποια, εσείς θα μας το πείτε, είναι πάρα πολύ μικροί οι φίλοι και όσοι αγαπούν τα παιδικά χωριά ΣΟΣ είναι αυτοί που σας στηρίζουν. Όσοι αγαπούν το παιδί που για ιδιαίτερους και σοβαρούς λόγους βρέθηκε μακριά από την οικογένειά του χωρίς το ίδιο να το επιλέξει. Mm-hmm. Όσοι είναι εκεί για να βοηθήσουν την οικογένεια η οποία βρίσκεται σε ανάγκη, κινδυνεύει να κατακαιρματιστεί και πραγματικά ζητά τη στήριξή μας για να κάνει ένα βήμα επιβίωσης, για να κάνει ένα βήμα στήριξης και να πάει να πορευθεί όπως θέλουμε να πορεύεται η δικιά μας οικογένεια. Να. Να δώσουμε στο λόγο, θα επιστρέψω σε εσάς, κύριε Παπαδάκη, να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Αεράκη, η οποία είναι και εκείνη δίπλα σας. Κυρία Αεράκη, είναι πολύ σημαντικό, και θα το τονίσω αυτό για το κομμάτι του εθελοντισμού και της προσφοράς, ότι βρίσκεστε εκεί και με καιρικές συνθήκες, έτσι με αρκετό
με αρκετά τσουχτερό κρύο, αλλά είναι αυτές οι μέρες οι οποίες το καλούν για να πείτε είμαστε εδώ, ελάτε κι εσείς να φτιάξουμε μια μεγάλη αγκαλιά για τα παιδιά και για την οικογένεια. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Χρόνια πολλά. Ναι, είναι ακριβώς όπως το είπατε. Είμαστε μια ομάδα εθελοντών που βρισκόμαστε δίπλα στα παιδικά χωριά ΣΟΣ εδώ και αρκετά χρόνια και προσπαθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτό που ανέφερε και πριν ο κύριος Παπαδάκης, δηλαδή την οικονομική στήριξη των παιδικών χωριών. Γιατί πραγματικά δεν έχουμε καμία ενίσχυση από κάποιο επίσημο, από το επίσημο κράτος, αν θέλετε. Είμαστε λοιπόν μια ομάδα που έχει πολύ όρεξη και έχουμε φτιάξει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Όλα είναι φτιαγμένα από εμάς, με αγάπη. Έτσι. Ναι. Με αγάπη, με μεράκι, με γούστο, κατά τη γνώμη μου. Και ο καθένας θα βρει κάτι που σίγουρα θα του αρέσει και έτσι θα ικανοποιήσει και και το γούστο του, αν θέλετε, αλλά και την ανάγκη να αγοράσει κάτι για να το προσφέρει αυτές τις μέρες. Τι σας ζητάει περισσότερο ο κόσμος, δηλαδή ζητάει κάτι συγκεκριμένο περισσότερο από εσάς ή απλά ψάχνει να δει έτσι, να βρει ένα όμορφο δωράκι? Κοιτάξτε, αυτές τις μέρες όλοι ψάχνουν ένα γούρι. Που είναι και το χαρακτηριστικό, το πρωτοχρονιάτικο, αν θέλετε, δώρο. Όταν είμαστε καλεσμένοι κάπου, πάμε, αντί να πάμε κάποια γλυκά, πάμε ένα γούρι για το καλό του χρόνου. Το γούρι, λοιπόν, είναι αυτό που έχει την μεγαλύτερη ζήτηση. Μετά υπάρχουν και πραγματάκια για τα παιδιά, μικρά δωράκια, διακοσμητικά, ανάλογα με τη διάθεση του καθένα θα βρει κάτι να αγοράσει. Δώρα, από ό,τι βλέπουμε, από τις εικόνες που παίρνουμε για μικρούς και για μεγάλους, εμείς να προκαλέσουμε, ναι, και να προσκαλέσουμε τον κόσμο να σας επισκεφθεί και να πάρει κάποιο δωράκι ή ακόμη να πάρει και ένα δίμηνο, ναι, για το ίδιο του το σπίτι. Πολύ όμορφες δημιουργίες. Κύριε Παπαδάκη, να επιστρέψω σε εσάς και να επιστρέψω σε εσάς γιατί κλείνοντας θέλω να αναφερθούμε και στη δράση των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο στόχος, και το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν μαζί, είναι τα παιδιά, να μην υπάρχει μάλλον κανένα παιδί σε ίδρυμα. Αυτός είναι ο πρώτος και ο βασικός σας στόχος, έτσι? Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος. Κάθε παιδί να μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια. Είτε αυτή είναι η βιολογική του οικογένεια, είτε αν αυτό δεν είναι εφικτό, να αποκατασταθεί σε αναδοχή ή σε οικογένεια να υιοθετηθεί. Ήδη από το παιδικό χωριό SOS έχει γίνει μια ιδιαίτερα σοβαρή προσπάθεια. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών έχουν αποκατασταθεί είτε σε ανάδοχες οικογένειες, είτε έχουν επιστρέψει στη βιολογική της οικογένεια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί τα παιδιά πραγματικά πάνε καλά. Δυστυχώς, και το ξαναλέω αυτό, το δυστυχώς με βροντερή φωνή, υπάρχουν ξανά αιτήματα, έχουμε πάλι αρκετά παιδιά και αυτό θα πρέπει όλους μας σαν κοινωνία να μας αφυπνίσει, γιατί για κάθε παιδί αυτό που αξίζει είναι να μεγαλώσει στη δικιά του την οικογένεια. Έχουν αυξηθεί ανάγκες και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι μια ηχηρή καμπάνα για όλους μας. Έχουν αυξηθεί ανάγκες και οι αιτήσεις, κύριε Παπαδάκη, για παιδιά να φιλοξενηθούν? Ναι, έχουν αυξηθεί, ναι. Έχουν αυξηθεί οι ανάγκες, έχουν αυξηθεί οι αιτήσεις, όπως έχουν αυξηθεί και οι αιτήσεις για στήριξη μέσα από τα άλλα δύο προγράμματα που έχουμε, τα προγράμματα πρόληψης, το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ηρακλείου και το Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης Ηρακλείου. Οι οικογένειες είναι πολύ περισσότερες, είναι πολύ πιο σύμπλοκα τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Αλλά είμαστε εδώ, προσπαθούμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε να βοηθήσουμε για να μην κατακαιρματιστεί η οικογένεια που δυσκολεύεται. Πόσα παιδιά αυτή την ώρα φιλοξενείτε και σε τι ηλικίες κυμαίνονται? Τα παιδιά στο παιδικό χωριό είναι μικρά. Το πιο μικρό μας είναι 3 ετών, 3 και κάτι. Το πιο μεγάλο μας παιδί έχει κλείσει τα 14 και μάλιστα είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί γυρίζει πίσω στην οικογένειά του. Με το καλό.
Γιατί αυτό είναι λοιπόν. Ναι, να είστε καλά. Να είστε καλά. Είναι μια πολύ χαρούμενη μέρα σήμερα. Μπράβο. Να γυρίσει στην οικογένειά του. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Παπαδάκη. Αν κάποιο από του τηλεθεατέ που μα ακούει αυτή την ώρα, πέρα από το να έρθει στο χριστουγεννιάτικο μπαζάρ και να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο, θέλει να βοηθήσει με κάποιο πρακτικό τρόπο τα παιδιά αυτά, είτε δώρα, είτε ρούχα, είτε παπούτσια, οτιδήποτε άλλο θέλει. Δέχεστε, μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία? Βεβαίως, και το γιατί θα έχουμε ήδη ερωτήματα. Ναι, βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς ξαναθυμίζω ότι η αποκλειστική και μοναδική μας στήριξη αφορά τη δωρεά. Είτε είναι χρηματική δωρεά, είτε είναι δωρεά σε είδος. Τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης για την οικογένεια, είδη ένδυσης, υπόδυσης, παιχνίδια. Και βέβαια υπάρχει και όλη αυτή η στήριξη που έχουν αυτούς που εγώ συνηθίζω να λέω έμεσους εθελοντές και φίλους μας, γιατροί, οι άνθρωποι που μας δίνουν τη δυνατότητα τα παιδιά μας να είναι σε δραστηριότητες είτε δωρεάν είτε με πολύ χαμηλή αντιμισθία. Όλος αυτός ο κόσμος που βοηθάει από το παρασκήνιο αλλά με πολύ σθένος το παιδί να μεγαλώσει καλά. Άρα να αναζητήσει ενδεχομένως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να το συγγενείς. Βεβαίως, εγώ θα πω τα τηλέφωνα επικοινωνίας του παιδικού χωριού. Είναι το 281 0 250 153 ή 154, ενώ στο κέντρο στήριξης στο 281 0 222 610 ή 670. Ωραία. Από το πρωί μέχρι 8 το βράδυ. Ωραία, τα κρατάμε γιατί ήδη υπάρχει ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά σε εσάς, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία, χαρά και ευτυχία στο σπίτι του. Έτσι, και με την ευχή λοιπόν όλα τα παιδιά στα σπίτια τους και κάτω από συνθήκες που πρέπει να μεγαλώνουν όμορφα όλα τα παιδιά και με το χαμόγελο στο πρόσωπό τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, πήραμε κλίμα από το κέντρο του Ηρακλείου ότι έχει να κάνει και με το χριστουγεννιάτικο παζάρι για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Κρατήστε τα τηλέφωνα εφόσον θέλετε λοιπόν να κάνετε και εσείς έτσι να κάνετε αυτό το μικρό σας ή το μεγάλο σας δώρο στα παιδικά χωριά SOS. 28 10 250 153 το ένα τηλέφωνο, 28 10 222 610 το άλλο τηλέφωνο το οποίο μας έδωσε ο κύριος Παπαδάκης, γιατί κατανοώ ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και νομίζω ότι όταν έχουμε αυτή τη διάθεση προσφοράς, γιατί να μην την κάνουμε και πράξη.